Η πρώτη τύχη της καλοσύνης είναι έτοιμη και στα Γιάννενα. Οι δημιουργοί τους, με πολύ αγάπη και πολύ μεράκι, χρωμάτισαν και ετοίμασαν τα δύο σημεία προκειμένου να αφήνουν οι πολίτες ήδη πρώτης ανάγκης αλλά και ρουχισμού για συμπολίτες που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν. Ο πρώτος τείχος βρίσκεται επί της οδού Δοσίου 9, ακριβώς δίπλα από το κτίριο του ΑΕΔ, με κεντρικό σύνθημα: Ό,τι σου περισσεύει, δώσε, ό,τι χρειάζεσαι, πάρε. Σκοπός είναι κάθε γειτονιά της πόλης να έχει ένα τείχο γεμάτο προσφορά, ελπίδα, όνειρα και φυσικά καλοσύνη για τον συνάνθρωπο που έχει ανάγκη τις δύσκολες στιγμές που περνάει η χώρα. Ο δεύτερος τείχος βρίσκεται επί της οδού Αγίας Μαρίνας 17 στην Καλούτσιανη. Η σκέψη και η ιδέα της ομάδας των Ιωαννίνων, που να πούμε εδώ ότι έχει και σχετική σελίδα στο Facebook, είναι απλή και δεν χρειάζεται τίποτα ιδιαίτερο για να την ακολουθήσεις. Το μόνο που χρειάζεται είναι η διάθεση προκειμένου να βοηθήσουμε με ποιο τρόπο θέλουμε τους συμπολίτες που εξαιτίας κυρίως οικονομικών δυσκολιών δεν μπορούν να έχουν τα καθημερινά απαραίτητα για τη διαβίωσή τους. Πολλοί πολίτες ακόμη δεν γνωρίζουν για τη δημιουργία των δύο σημείων. Ωστόσο, είτε στον ΟΑΕΔ είτε στην Καλούτσιανη, μπορεί ο καθένας από εμάς να βοηθήσει και να αφήσει στις κρεμάστες, οι οποίες έχουν τοποθετηθεί στους τοίχους, ό,τι θέλει. Από φαγητό μέχρι φυσικά και είδη πρώτης ανάγκης. Δεν το ξέρα καθόλου. Τώρα που το μάθατε, θα φύγετε. Βεβαίως. Βεβαίως. Τι θα μπορούσατε να αφήσετε? Ρούχα. Ρούχα, φαγητό. Από αυτά τα διαρκείες, βέβαια, έτσι. Όταν θα ξαναπεράσω, κάτι θα φέρω. Θα αφήσεις τώρα που το έμαθες κάτι για τον τοίχο? Θα αφήσω, ναι. Δεν το γνώριζα, όχι. Να, είναι μια πρωτοβουλία που γίνεται σε όλη την Ελλάδα. Τώρα έγινε και στα Γιάννενα. Και ό,τι μας περισσεύει, είτε είναι τρόφιμο, είτε είναι ρούχο που δεν χρειαζόμαστε, το αφήνουμε εδώ. Πρέπει να συμβάλλουμε όλοι, να βοηθήσουμε.